ανωδική πορεία καταγράφεται την τελευταία τριετία στον τομέα της κρουαζιέρας στο λιμάνι του Ηρακλείου. Αυξημένο σχεδόν 40% είναι φέτος ο αριθμός των επιβατών τους πρώτους 5 μήνες του 2019 σε σχέση με το πρώτο πεντάμινο του 2018 και περίπου 73% σε σχέση με το 2015. Φέτος πάμε αρκετά καλά, καλύτερα και από πέρυσι, που και πέρυσι ήταν μια καλή χρονιά. Έχουμε υπερβεί τα 200 πλοία. Ο προγραμματισμός λέει 201 πλοία μέχρι τέλος του χρόνου. Ήδη τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, έχουμε μεγάλη αύξηση επιβατών κρουαζιέρας και επίσης το νέο στοιχείο είναι ότι φέτος έχουμε και περισσότερες προσεγγίσεις με home port διαδικασία. It's beautiful. Είναι πανέμορφα εδώ, ιδανικός τόπος και για αγορές. Είναι απίστευτος τόπος το Ηράκλειο και ο πολιτισμός του. Είμαι για μία ημέρα στο Ηράκλειο, αλλά 4 μέρες στο πλοίο. 18 είναι οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων το μήνα Αύγουστο, 22 το Σεπτέμβριο, 34 τον Οκτώβριο, 31 τον Νοέμβριο και 6 τον Δεκέμβριο, και με τις πληρότητες να κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικές σύμφωνα με τον Απόλλων Φιλιππή. Το 17 είχαμε τους μήνες, το πρώτο πεντάμινο, είχαμε δηλαδή από Γενάρη μέχρι Μάιο, είχαμε 52.000 το 17 επιβάτες, το 18 65.000. Και το 19 αυτό το πεντάμινο έχουμε 89.000 επιβάτες κρουαζιέρα. Οι καλύτεροι μήνες ποιοι είναι? Οκτώβρης και Νοέμβρης. Αυτή τη στιγμή, αν δείτε και στο site του Όλη, υπερβαίνουμε τις 30 προσεγγίσεις. Δηλαδή κάθε μέρα έχουμε και πλοίο. Η Κρήτη είναι απίθανη. Αγαπώ την ιστορία αυτού του τόπου, αλλά και την ιστορία του κάστρου. Την ίδια ώρα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι προσδοκίες των επιχειρηματιών στον χώρο της εστίασης για οικονομική ανάσα από τον τομέα της κρουαζιέρας, όπως υποστηρίζει Μαρία Ντονακάκη. Ο εξοπλισμός φέτος δεν είναι καλός και το γνωρίζετε όλοι, και όχι μόνο σε πληρότητα αλλά και γενικότερα σε ποιότητα. Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια που οι κρουαζιέρες φέρναν ποιοτικό κόσμο που κατανάλωνε. Οι περισσότεροι μένουν στα καράβια μέσα, τρώνε εκεί, είναι όλοι κλούσιοι και τα καράβια έχουν γίνει, είναι όπως τα ξενοδοχεία σχεδόν. Σε μια προσπάθεια τόνωσης της τοπικής επιχειρηματικότητας, θα διανεμηθεί από την ερχόμενη εβδομάδα στους επιβάτες κρουαζιέρας έντυπο υλικό, μέσω του οποίου θα προβάλλονται τοπικές επιχειρήσεις στον χώρο της εστίασης και όχι μόνο. Ο Σύλλογος Εστίασης, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο και τον Οργανισμό Λιμένος, ο οποίος για πρώτη φορά έδωσε την άδεια να μπορούμε να διανέμουμε το ένα έντυπο το οποίο εκδώσαμε και θα το έχουμε στα χέρια μας τις επόμενες μέρες, το οποίο έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα και γενικότερα με το τι προτάσεις έχουμε για το Ηράκλειο και συγκεκριμένα μέσα στο κέντρο του Ηρακλείου, ώστε να μπορεί ο πελάτης κατεβαίνοντας από το κρουαζιερόπλοιο, ο τουρίστας, να βλέπει που μπορεί να, τι μπορεί να δει, πού μπορεί να ψωνίσει, τι μπορεί να γευτεί και γενικότερα πώς να ψυχαγωγηθεί.